κόρες. Αυτό συνήθως. Ήρθε και τα κρεμίσει στο σπίτι. Τι έγινε, λέει, τα σκάσω, θα κάνω φόνο, φωτιά θα τους βάλω. Τι έγινε, τηλέμαχε, για δες εδώ. Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε. Ό,τι θέλω, αφήστε που σας γραμμή μου μιλάτε. Δεν είναι κόσμος αυτός, δεν είναι κοινωνία αυτή. Φωτιά χρειάζεται, στάχτη να γίνουνε, στάχτη. Άρχισε τα καλά του πατέρα του. Άστο ναι, άρχισε να γίνεται άντρας. Τι βλέπει την κατάτια, δεν τη βλέπει. Μα αυτό είναι ήρεμο, παιδί. Δεν είδες πως γυάλεις το μάτι. Και... σαν βορκωμένο, σαν έχει κλάψει. Άστο ναι, σου λέω. Η εφηβεία. Ρε, και εγώ στην ηλικία του πήγαινα εσπορίες και ξέρεις τι έκανα. Τα έσπαγα. Έλα εδώ, παιδί. Πού πας εκεί με την πενζίνα. Να κάτσω σχολείο, θα φτιάξω μολότο. Αχ, Παναγιά μου, τι με βρήκε πάλι. Έλα εδώ, παιδί μου, στάσου να μιλήσουμε. Ένα μπουκάλι, πειράζουμε ένα μπουκάλι. Ε, παιδί μου. Καλέ, τι κάνεις εκεί. Τι γεμίσεις εκεί πέρα. Α, γεια σας, σε παρακαλώ να έχουμε άλλα. Φέρε εδώ το μπουκάλι. Ναι, παιδί μου, δεν λύνουν τα προβλήματα με τις φωτιές. Τότε να πας εσύ, παπά, να σου κάνεις μήνυση. Μήνυση. Σε ποιους να κάνω μήνυση. Στο Λυκειάνη, στο Γυμνασιόλη και στο Δημοσθένη. Στο Δημοσθένη, γιατί να κάνω μήνυση. Για τη σημαία, θέλω να δώσω αυτόν, στο Δημοσθένη. Πώς έβγαλε 19 ο άκτος που ούτε μία εξίσου την ξετάξει να την κάνω στο φροντιστήριο. Α, έτσι, Τι σου λέγα, αναξιοκρατία, διαπλοκή και συμφέροντα μέρη και στη σχολεία. Αλλά εσύ. Εγώ. Έβγαλες παραπάνω, Όχι εγώ, ρε πατέρα, η Βίλμα. Ποια Βίλμα. Η Βίλμα Βενάη, το κορίτσι μου. 19 και 3, και αυτό από αδικία. Για Αλβανή! Για Αλβανή! Ο πατέρας κοιμάνες Αλβανή, όχι αυτή. Το είπε και ο Σοκράτης. Και από το μαλάκα το δημοσίευμα θα είχε μια πολύ καλύτερα, θες να ξέρεις. Και τελικά στην πείρα. Τη Βίλμα. Τη σημαία. Τρεις μου την τράβουσα να μου την πάρω. Τη Βίλμα. Τη σημαία. Άσε τη σημαία παράσχο και θα πας μια αποβολή που θα είναι δική σου. Ακούς, μπαμπά. Οπότε εσύ την άφησες, Να την άφηνα. Θα έπει αποβολή, έκανα κανένα παράπτωμα. Να σκεφτώ το κεφάλι, δηλαδή. Να γίνω μου συνεργός στην αδικία. Έτσι θα λύσει, πάντα, μπαμπά. Όχι, κύριε, συνεργός, όχι. Σε ποιος θα λέγαμε τόσο που θα πάρει. Ποιοι ήταν αυτοί, κύριοι. Πού να ξέρω, ρε μαμά. Σαν να τους έβλεπα κάποιους εννοούσε. Α, κάποιους εννοούσε. Και τελικά στην πείρα. Γιατί εδώ βέβαια σημαία δεν έφερες. Στο τέλος ήρθε και πιστάτης. Μ' άρπαξε από εδώ, κόντευε να μου σκίσει τα ρούχα. Ας την κάτω μαλαξιμένο μου λέει και θα σκόψω τα χέρια. Ακούς, μπαμπά. Και δεν τον άφησε να κόψει, να δούμε, θα στάκοβε. Θα το βρίσκει, μπαμπά. Θα του κάνει μήνυση. Όπως είσαι κάποιος στον δάδο μου, γιατί να πάρει. Τι του είχε πει, πότε κάνει μήνυση. Σταμάτασε. Τι να πάω να κάνω. Τι μήνυση να πάω να κάνω, παιδί μου. Που σου είπα μαλαξιμένο που σου τραβούσε. Με τι στοιχεία. Δεν θα πάρω και να τρώω κάθε φορά να παρακαλάω. Τι σου είπε να παρακαλάς. Θα έρθει ο πατέρας μου και θα σας κάνει μήνυση, τους είπα. Θα το φυσάζει και δεν θα κρυώνει. Είχες δει κανένα πάνω σε καλό σίγουρο, Και αυτή, τι σου είπανε. Καλλιόπη, άσε τα καρφιά και τις ειρωνίες, σε παρακαλώ πολύ. Τι με παρακαλείς, Τάκη μου. Πήγα να κόψω τα χέρια του Ιησού και εσύ μας παρακαλείς. Λόγια. Μια ζωή στα λόγια. Και τι θες να κάνουμε, Καλλιόπη, που τα κόψανε. Βλέψεις κανένα κομμένο χέρι, που τα κόψανε. Άρα να κάνουμε το μαλάκα. Άλλη μια φορά το μαλάκα. Πες μου, Καλλιόπη, τι θες να κάνουμε. Επανάσταση. Εμπρός τα όπλα μας πήραν τη σημαία. Δεν είναι η σημαία το θέμα και το ξέρεις. Είναι η αδικία. Σήμερα η σημαία, αύριο κάτι άλλο. Έτσι μαθαίνεις να τρως καρπαζιές. Δηλαδή τι θες να πεις. Ότι εγώ τρώω καρπαζιές, έτσι. Αυτό θες να πεις. Επειδή απλά προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Αν θες ρεαλισμό, να είσαι ρεαλιστής στα λόγια, τα ακούς. Και στα λόγια. Και όχι να το φωσκώνεις στα μυαλά. Και αν δεν τα ξέρεις, ο ρεαλισμός που λες είναι για τους ψόφους. Για αυτούς που δεν διεκδικούν ποτέ τίποτα. Και αν παίρνεις καμιά ξυσούλα, εντάξει, χάρη σε αυτούς την παίρνεις. Να πας να τους βρεις λοιπόν, να πας να βρεις αυτούς τους άλλους. Τάκη, μην με προκαλείς, γιατί και το πω εγώ το έκανα. Άντε λοιπόν, πήγαινε. Μπορεί να βρει κανέναν να το κάνει καλύτερα. Αυτό σίγουρα. Του είδαμε του λεβέντε που λε. Πήρανε φορά γκρεμίσου στα δουβάρια και σπάσανε τα κεφάλια του ένα-ένα. Άμα θέλω κι εγώ να ξετοιμάνω, έχω τα δουβάρια του παιδιού μου και σένα. Τέλο. Κι ύστερα τι θε. Για τη σημαία, για χάρη τη φίλη σου. Τι θε να μα γράφουν εφημερίδε και να τρέφουμε. Κι αν ήθελε κι εσύ να ξετοιμάνει, α έρθει μερικέ από του. Του Δημοσθένη. Ναι. Του ρίξα βέβαια, δύο δόκια πέσπασα. Και κανεί λέει. Τι έπαθες, Τάκη μου. Γροφιά δεν ήθελες. Αυτά έχουν οι γροφιές. Δεν καταλαβαίνεις τι έκανε ο γιος σου. Τι έκανε ο παπαγκός, να τις τρώω. Να τις τρώω, από ποιον τις έφαγες. Από τον επιστάτη και από τους άλλους, σου λέω το σύνορα. Κόντε να μου σκέσω τα ρούχα, κοίτα την πλάτη μου. Χριστέ μου, κοίτα την πλάτη μου.
Αν τα μαλλιά είναι στα μαλλιά του, θες μου ξεριζώσανε. Αλήθεια, λέει, είναι το κεφάλι του. Αυτά τα λένε από την αρχή, αγόρι μου. Καλλιόπη, ντύσου, φύγαμε. Πού πάμε? Πού πάμε? Γροθιές δεν ήθελες. Γροθιές. Κάνανε μεγάλο λάθος να τα βάλουν μαζί μου. Το παιδί το δικό μου, ρε. Ωχο, παιδί. Κοίτα τι σου κάνανε. Θα τους δείξουμε τώρα, παπά, ε. Θα τους κάνεις μήνυση. Μήνυση. Μηνύσεις. Για να δούμε τώρα, κύριε Δημοσθένη, πόσο μεγάλα δόντια έχει ο πατέρας σου. Σιγά τα δόντια. Επόσπασα του γιου, εσύ τα κανονίζεις στον πατέρα. Για να μάθει άλλη φορά ο Δημοσθένης να λέει ο πατέρας σου μήνυσε στον πατέρα μου, χακά, κλείς με ηλίθι, αφού είναι προϊστάμενός του. Προϊστάμενος! Κανελό. Ποιος προϊστάμενος? Το γιο του Σταμάτου Κανελόπουλου έγινε! Το γιο του Σταμάτου Κανελόπουλου έγινε! Ωραία, πούστε τι πάθαμε! Έτοιμοι με δουλειά στο ρίξι μου, έτοιμοι! Θα κάνουμε μήνυση. Μήνυση. Τι μήνυση να κάνουμε? Έπειρε το γιο του Κανελόπουλου! Η πλάτη του, τα μαλλιά του! Σε ποιο κόσμο ζεις, ρε κορίτσι μου, σε ποιο κόσμο ζεις? Κατάλαβες τι έγινε? Άλλο θα τρέχω να παρακαλάω πάλι! Κατάλαβα. Τι να κάνω το δωμάτιο, μαντιστρό! Αποπήρα τη σύνοση του για το πουκαλάκι του αρμανιού! Γραμματόρα στο δωμάτιο, σκέψε με να σκεφτώ! Τι κοιτάει, παιδάκι! Αντάλλε, σου έλεγα! Σκάσω, σκάσω, θα του ράνω! Μάζεψε τι βενζίνε που πάρουν καμιά φωτιά! Και το μπουκάλι! Πού είναι το μπουκάλι? Εδώ είναι το τραπέζι! Ποιο τραπέζι? Αυτό παίρνει, βγαίνει, παίρνει, θα μα κρεμίσει στο σπίτι! Σε πόρτισε πάλι!